το χώμα είναι πολύ σημαντικό. Οι συνθήκες που έχουν να κάνουν με την υγρασία, αλλά κυρίως τη θερμοκρασία, επηρεάζουν με τη σειρά τους το χώμα. Μετά από ένα κρύο χειμώνα, η αύξηση στη θερμοκρασία σημαίνει την έναρξη της περίοδου. Βλέπουμε πως είναι ο κορμός από κάτω. Είναι πολύ ωραίο. Και σαν μέγεθος και σαν φρεσκάδα. Οι μορχέλες διαλέγουν πάντα τις πιο ζεστές πλαγιές, οι οποίες είναι αυτές που κοιτάνε στον νότο. Διαλέγουν μέρη με λιγότερη σκιά και συνήθως χαμηλότερη βλάστηση. Μάθετε να αναγνωρίζετε τα δέντρα που αγαπάνε περισσότερο. Πολύ ψηλά στη λίστα τους είναι οι φτελιές, οι λεύκες, οι μιλιές και ακολουθούν τα πεύκα, τα έλατα, οι κρανιές, οι σφένδαμοι και οι βελανιδιές. Λερώστε τα χέρια σας. Πιάστε το χώμα. Αγαπάνε ένα συνδυασμό χώματος και υγρασίας που δίνει την αίσθηση πυλού. Πλάθεται, αλλά δεν τρέχει. Φωτιές, υλοτόμηση, πλημμύρες είναι οι καταστροφές που την αναζωογονούν. Το δάσος αμήνεται και δίνει περισσότερα στο χώμα. Και η μορχέλα επωφελείται ή όπως θέλουν πολλοί έρχεται για να βοηθήσει στην αποκατάστασή του. Αν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και όλα δείχνουν ξερά, μην αγνοήσετε μια ξαφνική μπόρα. Μετά από 2-3 μέρες ξεχυθείτε. Σε περίοδο καρποφορίας αυτό είναι το τέλειο πουσάρισμα. Κρατάμε τα πάντα σε αρχείο. Φωτογραφίες, βίντεο, θερμοκρασίες, τοποθεσίες, δέντρα. Ανατρέχουμε συχνά και καταστρώνουμε σχέδιο. Κανένας επίδοξος μανιταρός συλλέκτης και ειδικά μορχαιολοκυνηγός δεν νοείται να μην κρατάει ημερολόγιο. Το παρεάκι της μορχέλας είναι πολύ χρήσιμο για την αναζήτησή τους. Γυρομήτρες, κορονάριες είναι κολλητές της και σοβαρές ενδείξεις για τις σωστές συνθήκες που αναζητά και εκείνη και εμείς. Είναι πανέμορφη, συμφωνείτε? Αν μας πει και που είναι η ξαδέλφια, θα είμαστε ακόμα πιο ικανοποιημένοι. Αν έως τώρα το μάτι σας αναζητούσε μανιτάρια με κυρτό καπέλο και ψηλό κορμό, delete. Κλειδώστε την εικόνα της μορχέλας, γιατί είναι άσωστο καμουφλάζ και η φύση συνηγορεί σε αυτό. Κουνάρια και βλάστηση και το χρώμα του εδάφους όλα λειτουργούν υπέρ της. Βρείτε ανθρώπους που γνωρίζουν. Ρωτήστε τους ευγενικά, ψαρέψτε τους, τάξτε τους, εν ανάγκη απειλήστε τους. Ή αλλιώς διαβάστε, εξορμήστε, σεμιναριαστείτε.